Μάθαμε από τον έντυπο τύπο, κύριε Δήμαρχε, ότι η Εκτελεστική Επιτροπή ανέθεσε ένα λύκειο, ανέθεσε το κτίριο Σαράφουγλου στο λύκειο Ελληνίδων κτλ. Θεωρείτε φρόνιμο ότι θα έρθει Δημοτικό Συμβούλιο ή θα μας ενημερώσετε περαιτέρω, γιατί δεν σας άκουσα να λέτε τίποτα γι' αυτό και θα ήθελα να μάθω τι έγινε. Δεν πρέπει να ρωτάτε εσείς τέτοια πράγματα. Είναι δυνατόν η Εκτελεστική Επιτροπή να αποφασίσει για μια παραχώρηση? Ποιος σας το είπε αυτό το πράγμα? Πού το διαβάσατε αυτό το πράγμα? Κύριε Παυλίδη, η Εκτελεστική Επιτροπή εισηγείται. Το Δημοτικό Συμβούλιο είναι αυτό που παίρνει τις αποφάσεις, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά ότι πρέπει να πάρθει από την Οικονομική Επιτροπή. Ξεκάθαρα πράγματα. Ξεκάθαρα πράγματα. Και δεν πρέπει να το λέτε σε αυτό, γιατί έχετε εμπειρία. Έτσι. Να το πει κάποιος που ήρθε και κάθεται πρώτη φορά στα έδρανα, ας πούμε, δικαιολογείται. Εσείς έχετε εμπειρία όμως. Τέλος Σεπτέμβριο του 2019, αμέσως μετά την ανάληψη των καθηκόντων της νέας Δημοτικής Αρχής, ανάμεσα σε μία σειρά από ερωτήματα τα οποία υπέβαλε ο κύριος Μελιόπουλος, ήταν και αυτό το ερώτημα έτοιμα του Λυκείου Ελληνίδων Βέρειας για την παραχώρηση του αρχοντικού Σαράφουγλου, λόγω των προβλημάτων τα οποία αντιμετώπιζε στον χώρο τον οποίο διέθετε. Στο επόμενο ή μεθεπόμενο συμβούλιο, στην απάντηση που έδωσα για το συγκεκριμένο θέμα στον κύριο Μελιόπουλο, του είπα ότι τόσο εγώ όσο και ο Δήμαρχος γνωρίζουμε τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζει το Λύκειο Ελληνίδων Βέρειας, γιατί και με τους συλλόγους είχαμε σχέση και σαν διοίκηση αλλά και σαν άτομα, και ότι εν καιρό και όταν πρέπει θα δούμε και θα αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα. Επίσης, για λόγους διοντολογίας είπα τότε ότι η σύζυγός μου είναι μέλος του Λυκείου Ελληνίδων Βέρειας, όπως είναι και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως και η θεία μας ήταν πρόεδρος του Λυκείου Ελληνίδων Βέρειας. Και αυτό τότε σε χρόνο ανύποπτο. Μετά τη συζήτηση αυτή που κάναμε τότε, αρχές Ιανουαρίου του 2020, στην Εκτελεστική Επιτροπή που έγινε στο Δημαρχείο Βέρειας, ο Δήμαρχος εισηγήθηκε στην Εκτελεστική Επιτροπή να παραχωρήσουμε το αρχοντικό Σαράφουγλου, να εισηγηθούμε στο Δημοτικό Συμβούλιο, να παραχωρήσουμε το αρχοντικό Σαράφουγλου κατά χρήση στο Λύκειο Ελληνίδων Βέρειας, για τους λόγους τους οποίους ανέπτυξε και τους οποίους ανέφερε και συνεντεύξεις που έδωσε, αλλά κυρίως για το λόγο το ότι το άδειο αυτό κτίριο θα έπρεπε να αποκτήσει επιτέλους ζωή. Μετά από την κουβέντα αυτή που κάναμε στην Εκτελεστική Επιτροπή και μετά από κάποιες μέρες, είδα τα φως της δημοσιότητας σε συγκεκριμένα δημοσιεύματα σε εφημερίδες και σε αναρτήσεις στον ηλεκτρονικό τύπο, επιστολή και θέση συμπολίτη μας, τέως συνεργάτη μας και τέως διευθυντού της ΚΕΠΑ, όπου εξέφρασε την άποψή του και τη θέση του για το θέμα αυτό, όπως είχε δικαίωμα, αναφέρετο, και όπως δικαίωμα αναφέρετο να εκφράσει θέση και άποψη για κάθε θέμα έχει κάθε πολίτης, πολύ δε περισσότερο αυτός ο συγκεκριμένος πολίτης, του οποίου το έργο και σαν διευθυντή της ΚΕΠΑ αλλά και σαν πολίτη αναγνωρίζουμε απερίφραστα, και αναγνώρισε και ο Δήμαρχος ότι έχει προσφέρει στην πόλη και προσέφερε. Άλλο όμως θέση και άποψη, άλλο αντιπαράθεση και άλλο μέσα από τις εκφράσεις συκουφαντική δυσφήμιση, άλλο δυσφήμιση και άλλο εξύβριση. Αυτές είναι έννοιες διαφορετικές, κύριοι συνάδελφοι. Τις καταλαβαίνουμε όλοι εδώ μέσα και πολύ περισσότερο οι συνάδελφοι που είναι δικηγόροι. Εμείς στη θέση αυτή απαντάμε πολιτικά. Όλοι κρίνουμε και όλοι κρινόμαστε. Αυτή εδώ η πόλη μας γνωρίζει όλους και εμάς οι πολίτες μας κατέταξαν, μας έκριναν στις πρόσφατες εκλογές και μας κατέταξαν τον καθένα ατομικά και σαν παρατάξεις στις θέσεις τις οποίες είμαστε σήμερα. Από τις θέσεις λοιπόν αυτές που είμαστε, έχουμε και υποχρέωση να ακούμε τους πολίτες, να ακούμε τα προβλήματα και τα αιτήματα των πολιτών, να ακούμε την κριτική των πολιτών, αλλά εμείς αποφασίζουμε
Εμείς είμαστε το αποφασιστικό όργανο και εμείς παίρνουμε την πολιτική ευθύνη για τις αποφάσεις στα θέματα και τα προβλήματα των πολιτών. Αυτά όσον αφορά το συγκεκριμένο θέμα. Τώρα όσον αφορά το αρχοντικό Σαράφολου, γιατί το διάστημα που υπηρέτησα πριν 2,5-3 χρόνια, από τον Απρίλιο του 2017, η αλήθεια είναι ότι δεν χρησιμοποιήθηκε ως χώρος εκδηλώσεων. Είναι ένα κτίριο μνημείο, ένα κτίριο ζωντανή ιστορία για την Βέρεια. Δεν γνωρίζω άμα υπάρχει, βασικά δεν μπορώ εγώ να γνωρίζω αν το πρόβλημα που μπορεί να υπάρχει είναι σοβαρό ή μη σοβαρό ή μηδαμινό. Απλά δεν έχω και τις τεχνικές γνώσεις και όπως η ΚΕΠΑ δεν είχε τέτοιες δυνατότητες να διαπιστώσει το μέγεθος ή όχι της ύπαρξης του προβλήματος, απευθύνθηκε στις υπηρεσίες που έπρεπε να απευθυνθεί. Γι' αυτόν τον λόγο και δεν έγινε χρήση του χώρου αυτού, γιατί πρέπει να υπάρχει και μια, ας το πούμε, πρόληψη κάποιων, αν τυχόν υπήρχε κάποια κατάσταση που θα έπρεπε να τύχει της δικιάς μας πρόληψης. Πάντως, το πρόβλημα, ή αν υπάρχει πρόβλημα, αυτό το κρίνει, θα το κρίνει η τεχνική υπηρεσία. Σε κάθε περίπτωση, θεωρώ και εγώ με τη σειρά μου ότι το έγγραφο το οποίο είχε αποστείλει ο κ. Ακριβόπουλος το 2017 θα πρέπει να απαντηθεί. Γιατί μέχρι της ανακλήσεως της παραχώρησης από την ΚΕΠΑ, το αρχοντικό Σαράφογλου παραμένει στην ΚΕΠΑ. Κατά συνέπεια, καλό θα ήταν ευχής έργων αυτό το οποίο επισημαίνει στο έγγραφο τότε ο πρόεδρος να λάβει μια απάντηση η ΚΕΠΑ και να γίνουν και κάποιες ενέργειες μέχρι να παραχωρηθεί ή όχι. Γιατί αυτό είναι μια απόφαση που θα πάρετε από το Δημοτικό Συμβούλιο. Δεν έχω κάτι άλλο να σας πω.